Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθυντή μου που έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω. Είναι τιμή μου που είμαι σήμερα μαζί σας. Εγώ θα μιλήσω για ένα άλλο τελείως θέμα από ό,τι έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα. Θα μιλήσω για τις APV λοιμώξεις στο ανώτερο αναπνευστικό και στην περιοχή της ειδικότητάς μας. Τι είναι ο HPV? Όπως όλοι ξέρετε, το HPV είναι ένας ιός της οικογένειας DNA από την οικογένεια παπυλώμα, ο οποίος μολύνει κυρίως το δερματικό ή το βλενογονικό επιθύλιο από μια μικρή αμοιχή. Είναι ο πιο κοινός σεξουαλικά μεταδόμενος ιός στον άνθρωπο. Είναι τόσο συνηθισμένος πως εκτιμάται ότι κάθε σεξουαλικά ενεργό άτομο μολύνεται από τον ιό κάποια στιγμή στη ζωή του. Εδώ βλέπουμε τη δομή, πως φαίνεται σε ένα μικροσκόπιο. Τώρα, υπάρχουν και έχουν αναγνωριστεί πάνω από 170, 200 και άλλοι λένε στελέχη του ιού. Κυρίως ταξονομούνται σε δύο ομάδες. Στου υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι πιο γνωστοί ο 16 και ο 18, που σχετίζονται με δυνητικά κακοήθεις διαταραχές, όπως η λευκοπλακία, η ερυθροπλακία, και κακοήθεις βλάβες που μπορούν να δημιουργήσουν μέχρι και καρκινοκυταρικό καρκίνωμα. Και υπάρχουν και οι χαμηλού κινδύνου στελέχη HPV, ο 1, ο 2, ο 5, ο 6, που έχουν σχετιστεί με καλοήθεις βλάβες, όπως είναι τα θυλώματα, το οξυτενή κονδυλώματα και μυρμηγκές. Ο HPV 1 και 2 προκαλούν κυρίως θυλώματα, κονδυλώματα στο δέρμα. Ο 5 δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο σύμπτωμα. Ο 6 και ο 11, που είναι πολύ συχνοί στην περιοχή μας, προκαλούν δερματικές μυρμηγκές, γενετικά κονδυλώματα και κυρίως θυλωμάτωση στη στοματική κοιλότητα και στο λάριγγα. Ο 16 και ο 18 είναι κυρίως οι καρκινογόνοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το 70% των καρκίνων της κεφαλής του τραχύλου, όπως επίσης και για τον τράχυλο της μήτρας. Όσον αφορά τη βιολογία του HPV, μόλυνση δεν σημαίνει απαραίτητα και εκδήλωση της νόσου. Μπορεί να παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση ή να εξελιχθεί σε λίμωξη με υποκλινικές ή ελάχιστες κλινικές εκδηλώσεις. Ο συνήθως χρόνος επόασης είναι από 6 έως 9 μήνες. Στους καλοήθους υπότυπους κυμαίνεται και από 3 εβδομάδες έως 9 μήνες. Επίσης, ο ιός μπορεί να μείνει σε λανθάνουσα μορφή, χωρίς να εκδηλώσει κάποιο σύμπτωμα, έως και 10 έτη. Μετά τα 10 έτη, πιστεύουμε ότι πλέον έχει εξαλειφθεί από τον οργανισμό και δεν πρόκειται να εμφανιστεί ποτέ. Τώρα, η μετάδοση, όπως όλοι ξέρουμε, είναι κυρίως μέσω στη σεξουαλική επαφή. Είτε επαφή των γενετικών οργάνων με τους γενετικούς βλενογόνους, είτε επαφή των χεριών με τα γενετικά όργανα, ή επαφή του στόματος με τα γενετικά όργανα, το στοματικό σεξ ως γνωστόν. Επίσης, πολύ συχνή είναι και η περιγενετική μετάδοση από τη μάνα στο παιδί κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η κάθετη μετάδοση από πάνω προς τα κάτω στο ίδιο άτομο δεν τεκμηριώνεται, είτε από το στόμα προς τα γενετικά όργανα ή ανάποδα. Τώρα, παράγοντες κινδύνου, όπως είπαμε, είναι το στοματικό σεξ, το κάπνισμα, το αλκοόλ, το οποίο είναι υπεύθυνοι και για κακοήθεια στην περιοχή της σωματικής κοιλότητας, αλλά ακόμα και έτσι στο HPV αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου. Μάλιστα, όσον αφορά το σωματικό σεξ, στην Αμερική έχει εμφανιστεί κατακόρυφη αύξηση των περιπτώσεων που εμφανίζουν είτε καρκίνο στόματος είτε τραχύλου, κυρίως σε νέους άντρες οι οποίοι είναι σεξουαλικά ενεργοί. Τώρα, το φύλο έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί στους άντρες είναι πολύ πιο συχνό η εμφάνιση κακοήθειας στους άντρες από τις γυναίκες. Εδώ βλέπουμε ότι σε καρκίνους στοματικής κοιλότητας η εμφάνιση που δεν είναι HPV σχετιζόμενη είναι 2 φορές πιο συχνή στους άντρες από τις γυναίκες. Ενώ στην περίπτωση που έχουμε μια HPV λίμωξη, το ποσοστό αυτό αυξάνεται από 6 έως 7 φορές πιο συχνό στους άντρες από τις γυναίκες. Δυστυχώς, εμείς οι άντρες είμαστε πιο αντίστοιχοι σε αυτό το θέμα. Τώρα, η χρήση προφυλακτικού μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης, αλλά δεν την εξαλείφει. Σε μια μελέτη, μάλιστα, που έγινε στο New England Journal of Medicine το 2007, διαπιστώθηκε ότι διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν με καρκίνο του στοματοφάριγγα άτομα τα οποία είχαν κάνει στοματικό σεξ με τουλάχιστον 6 διαφορετικούς σύντροφους και παραπάνω. Εδώ, σε αυτό το γράφημα, βλέπουμε μια συγκριτική μελέτη όπου, όταν ένα άτομο έχει σεξουαλική επαφή με 6 και πάνω άτομα, η πιθανότητα να εμφανίσει κακοήθεια είναι 8,5 φορές και παραπάνω. Όταν το ίδιο άτομο έχει κάνει στοματικό σεξ με 1 έως και 5 άτομα, η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου είναι 2 φορές παραπάνω. Και ένα άτομο, να το συγκρίνουμε με την αναλογία πριν την επιβίωση του HPV, το οποίο καπνίζει, έχει 3 φορές παραπάνω πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο από κάποιον που δεν έχει κάνει ποτέ σεξ, ούτε έχει καπνίσει. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να βρούμε περιστατικά με εμφάνιση καρκίνου από HPV σε άτομα που δεν αναφέρουν στο ιστορικό τους επαφή σεξουαλική. Τώρα, ο HPV στην περιοχή του στοματοφάριγγα. Τις περισσότερες φορές, όπως είπαμε, ο HPV δεν δίνει συμπτώματα.
Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής δεν γνωρίζει γιατί έχει μολυνθεί, ούτε πότε έχει μολυνθεί, εκτός αν παρουσιάσει κάποιες μικρές βλάβες στο θυματοφάριγγα. Αυτές συνήθως είναι μικρά ογκίδια, οσμοθυλώματα, όπου μπορεί να είναι πλάκες ή κάποια ελκώδη ευρήματα. Η περιοχή στην οποία εμφανίζεται είναι κυρίως οι αμυγδαλές, η μαλθακή υπερώα, η σταφυλή, η περιοχή της γλώσσας ή στα χείλια. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες από κάποια περιστατικά. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό που έχει εμφανίσει ένα θύλωμα στην περιοχή της σταφυλής και στον άνω πόλο της αμυγδαλής. Ενώ αυτό είναι ένα άλλο περιστατικό που έχει εμφανίσει στη μαλθακή υπερώα μεταξύ της σταφυλής και της αμυγδαλικής καμάρας. Εδώ βλέπουμε περιστατικά με θυλώματα στην περιοχή της γλώσσας. Εδώ είναι ένα μεγάλο θύλωμα στη δεξιά πλάγια επιφάνεια της γλώσσας. Και εδώ είναι ένα άλλο θύλωμα, ένα άλλο περιστατικό, στο οποίο είναι στην κάτω πλευρά της γλώσσας, μπροστά στο χαλινό. Τώρα θα μιλήσω για τη θυλωμάτωση στο λάριγγα ή αλλιώς γνωστή ως recurrent respiratory papillomatosis. Αυτή η πάθηση περιλαμβάνει την εμφάνιση θυλωμάτων σε όλη την περιοχή του αναπνευστικού. Τα θυλώματα μπορεί να εμφανιστούν από τη μύτη μέχρι τον πνεύμονα. Βέβαια, το κυριότερο σημείο εμφάνισης είναι στο λάριγγα, όπου μιλάμε για το 95% των περιπτώσεων. Τα θυλώματα αυτά μπορούν να μεγαλώσουν ή απότομα ή και γρήγορα, σε βαθμό που μπορεί να κλείσουν τον αερογό και να αποτελούν επικίνδυνο για τη ζωή του ανθρώπου. Εδώ βλέπουμε κάποια περιστατικά. Είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει εμφανίσει ένα θύλωμα στην αριστερή φωνητική χορδή πλησίων της προστίας της εντομής. Και εδώ είναι ένα άλλο περιστατικό στο οποίο έχει ένα θύλωμα κάτωθεν της προστίας της εντομής, ανάμεσα στις δύο χορδές, και άνωθεν της δεξιάς φωνητικής χορδής, μεταξύ νόθου φωνητικής χορδής και δεξιάς χορδής. Τώρα, όσον αφορά την εμφάνιση των περιστατικών αυτών, εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά νεότερα των 5 ετών, αλλά και σε ενήλικες, συνήθως στην τέταρτη δεκαετία της ζωής. Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι, στα παιδιά είναι 3,5 με 4 έτη, ενώ στους ενήλικες είναι 35 με 40 έτη. Η συχνότητα εμφάνισης της υποτροπιάζουσης αναπνευστικής θυλωμάτωσης είναι πολύ μικρή. Στην Αμερική περιγράφονται γύρω στα 1.000 περιστατικά το χρόνο, όπου αναλογεί σε 5 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Αιτία. Προκαλείται κυρίως από τους HPV 6 και 11, με πιο συχνό τον 11. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να βρεθούν και ο HPV 16 ή 18. Στα παιδιά, η μόλυνση αποδίδεται κυρίως περιγεννητικά, από μόλυνση του νεογνού κατά το φυσιολογικό το κετό. Ενώ στους ενήλικες είναι κυρίως εξωεξελική μετάδοση. Τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα που εμφανίζουν εξαρτάται από το μέγεθος που έχει φτάσει η θυλωμάτωση, πόσο μεγάλη είναι και πόσο εκταίως μέσα στην περιοχή του λάριγγα, και δεν μπορεί να δημιουργήσει από βράχο φωνής ή αλλαγή στη χρειά της φωνής, το αίσθημα του πνιγμού, άμα κλείνει όλο τον αεροαγό, το αίσθημα του ξένου σώματος, άμα ανεβαίνει στην περιοχή προς την επιγλωτίδα, βήχα, δύσμια ή ακόμα και συρριγμό κατά την αναπνοή. Η διάγνωση. Η διάγνωση δυστυχώς γίνεται μόνο με εύκαμπτο ή άκαμπτο ενδοσκόπιο, με λαριγκοσκόπηση δηλαδή, και αν δούμε ότι προχωράει προς τα κάτω, μπορεί να χρειαστεί και η χρήση της βροχοσκόπησης. Η πρόγνωση. Η νόσος χαρακτηρίζεται από υφέσεις και εξάρσεις με πολύ συχνές υποτροπές. Η πρόγνωση δυστυχώς είναι δεσμενέτερη στα πολύ μικρά παιδιά, στη γνωστή juvenile παπυλωματώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις, μάλιστα, που μπορεί να απαιτηθεί μέχρι και τραχιστομία για να εξασφαλιστεί ο αεραγωγός. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία πριν χειρουργηθούν δεν μπορούν να διασωληνωθούν και μπορεί να χρειαστεί να γίνει προεγχειρητική τραχιστομία, ώστε να έχουμε τον ανοιχτό αεραγωγό για να μπορέσουμε να τους χειρουργήσουμε. Ενώ είναι η μόνη καλοήθης νόσος που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε λαριγεκτομή. Ένα μικρό ποσοστό αυτών των περιπτώσεων, 3-5%, μπορεί να γίνει εξαλλαγή και να εμφανιστεί καρκίνωμα εκπλακώδους επιθυλίου. Η θεραπεία είναι μόνο χειρουργική, με μικρολαριγκοσκόπηση και λέιζερ, το οποίο συνδυάζεται μαζί με αντιϊκά φάρμακα. Τώρα, τα θυλώματα αυτά αφορούν κυρίως τον επιφανειακό βλενογόνο, οπότε είναι αναγκαία η προσεκτική μικροχειρουργική αφαίρεση των επιφανειών με θυλώματα, με κύριο σκοπό την αποφυγή του τραυματισμού του βλενογόνου που δεν έχει παθολογία. Αυτό πρέπει να γίνει κυρίως γιατί πρέπει να αποφευχθεί ο σχηματισμός μόνιμων βλαβών με συμφύσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πολύ έντονο βράχος φωνής όταν είναι στην πρόσθετη εντομή, μέχρι και δυσχέρεια της αναπνοής, όπως επίσης γιατί άμα τραυματιστεί μια επιφάνεια η οποία δεν είχε HPV, θα μπορεί να θυμιωθεί το σημείο εκείνο με υποτροπή. Τα θυλώματα βέβαια ούτως ή άλλως υποτροπιάζουν με την πάροδο των ετών και απαιτούνται περαιτέρω επεμβάσεις. Ορισμένοι ασθενείς μάλιστα έχουν φτάσει σε σημείο να χρειάζονται επεμβάσεις αρκετές φορές το χρόνο ώστε να διατηρήσουν μια σχετικά καλή φωνή. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η ριζική αφαίρεση των θυλωμάτων
δεν βοηθά στην αποφυγή της υποτροπής, αλλά μπορεί να οδηγήσει στη μόνιμη επιδείνωση της φωνής και σίγουρα αυτό δεν είναι το κλειδί της επιτυχίας μιας επέμβασης. Εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό στο οποίο είχε χειρουργηθεί και είχε επανεμφανίσει, έχει υποτροπιάσει όχι μόνο στη δεξιά χορδή, αλλά και στην αριστερή με θυλώματα. Εδώ βλέπουμε ένα παιδάκι το οποίο μετά από πολλές επεμβάσεις έχει σχεδόν κλείσει ο αεραγωγός. Και κάτωθεν και άνωθεν το φωνητικό χορδόν και έχει μείνει μια πολύ μικρή περιοχή για αναπνοή. Εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό, το οποίο είναι το ίδιο περιστατικό, πώς ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια και πόσες φορές μετά τις πολλές επεμβάσεις και τις υποτροπές, πώς έχει φτάσει. Τώρα θα μιλήσω για τον καρκίνο της στοματοφάρυγγα σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν κολλήσει HPV. Οι παρίχθυνες κυκλωσικές αμυγδαλές εμφανίζουν συνήθως αυξημένη συχνότητα εμφάνισης μιας HPV λίμωξης και είναι αυτοί που κυρίως εμφανίζουν τον καρκίνο του στοματοφάρυγγα από HPV. Οι πρωτοπαθείς όγκοι σε αυτές τις περιοχές είναι συχνά πολύ μικροί και κρυμμένοι μάλιστα εντός των αμυγδαλικών κρυπτών. Γι' αυτό υπάρχει πλήρη απουσία συμπτωμάτων στο αρχικό στάδιο του καρκινώματος του στοματοφάρυγγα. Πολλές φορές η συχνότερη εμφάνιση είναι ένα ασυμπτωματικό μεταστατικό μόρφωμα στον τράχυλο. Γι' αυτό και πολλές φορές οι ασθενείς εμφανίζονται με ένα μπλοκ τραχύλου και είναι αγνώστο πρωτοπαθής αισίας. Και μετά από πολύ έλεγχο βρίσκουμε ότι οφείλεται ο καρκίνος αυτός σε HPV. Η πλειονότητα των καρκίνων αυτών οφείλεται στον HPV 16, που είναι και ο κύριος υπότυπος που εμφανίζεται και στον τράχυλο της μήτρας. Γι' αυτό ένα screening, όταν θέλουμε να ψάξουμε έναν ασθενή για υποψία HPV, περιλαμβάνει όλη την περιοχή της στοματικής κοιλότητας και της στοματοφάρυγγα, από την οροφή του στόματος, τις αμυγδαλικές καμάρες, τη ρίζα της γλώσσας, την ίδια τη γλώσσα, τα χείλη, μέχρι και τα ούλα. Εδώ θέλω να τονίσω τη διαφορά της εμφάνισης των καρκινωμάτων της στοματοφάρυγγα σε ασθενείς που έχουν εμφανίσει καρκίνο λόγω καπνίσματος ή χρήσης αλκοόλ, όπου βλέπουμε την κίτρινη επιφάνεια εδώ πέρα, που αφορά κυρίως το μπροστινό μέρος της γλώσσας και τα ούλα, σε αντίθεση με τους ασθενείς που έχουν εμφανίσει καρκίνο στο στοματοφάρυγγα λόγω HPV, όπου αφορά το πίσω μέρος της γλώσσας, τη μαλθακή υπερώα, τη σταφυλή, την επιγλωτίδα και την γλωσσική αμυγδαλή. Πρόγνωση και πρόληψη. Οι καρκίνοι που οφείλονται στο στοματοφάρυγγα από HPV έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με αυτούς που οφείλονται στο κάπνισμα και στο αλκοόλ. Η εξέταση του στοματοφάρυγγα για τις προκαρκινικές εκδηλώσεις είναι πολύ δύσκολη και χωρίς εργαλεία σχεδόν αδύνατη. Ακόμα και με τη χρήση του ενδοσκοπίου, πολλές φορές δεν είναι εύκολη αντιληπτή. Μάλιστα, οι αμυγδαλικές κρύπτες είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε ότι υπάρχει κάποια παθολογία και δεν είναι εύκολα προσβάσιμες για δειγματοληψία. Το κακό με τον καρκίνο του στοματοφάρυγγα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο πιστοποιημένο διαγνωστικό τεστ σε αντιθέσει με τους καρκίνους του τραχύλου της μήτρας, όπου υπάρχει το τεστ PAP. Σημεία και συμπτώματα. Όταν πλέον ο καρκίνος στοματοφάρυγγα έχει αρχίσει και έχει μεγαλώσει αρκετά, τότε αρχίζει και δημιουργεί πολύ έντονα συμπτώματα. Κυρίως που μπορεί να προκαλέσει επίμονη φαρυγγαλγία, αντανακλαστική οταλγία, συνήθως μονόπλευρη, που διαρκεί για μέρες, βράχος φωνής, που μπορεί να συνδυάζεται με παράλληλα επίμονη φαρυγγαλγία, τη διόγκωση των τραχυλικών λιμφαδένων όταν έχουμε μετάσταση και φυσικά πόνο κατά τη μάτιση με δυσκαταποσία. Πολλές φορές συνοδεύεται με απώλεια βάρους, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Μπορεί να έχουμε έλκος ή πληγές στην περιοχή του στόματος που δεν επουλώνεται μέσα σε διάστημα 2 με 3 εβδομάδων ή μπορεί να εμφανιστεί ερυθρός ή λευκός αποχρωματισμός στους μαλακούς ιστούς του στοματοφάρυγγα, όπου η κοινή ερυθροπλακία ή λευκοπλακία. Και κάποιοι μπορεί να μην εκδηλώσουν και ποτέ συμπτώματα. Εδώ βλέπουμε κάποιους καρκίνους στοματοφάρυγγα. Εδώ είναι στην περιοχή μεταξύ σκληρής και μαλθακής υπερώας. Εδώ είναι στο αριστερό πλάγιο που βλέπουμε μια πλάκα, μια λευκοπλακία στο αριστερό πλάγιο της γλώσσας. Όπως επίσης και εδώ βλέπουμε στην κάτω επιφάνεια της γλώσσας, μπροστά στο χαλινό, μια άλλη περιοχή. Πολλές φορές οι ασθενείς που έχουν καρκίνο στοματοφάρυγγα και εμφανίζουν καρκίνο στην περιοχή της αμυγδαλής, γίνεται λάθος διάγνωση και εμφανίζουν ή θεραπεύονται ξανά και ξανά από συναδέλφους για πιθανό περιαμυγδαλικό απόστημα ή αμυγδαλίτιδα. Έχουμε δει πολλούς ασθενείς οι οποίοι έρχονται με αυτή την εικόνα, έχουν πάρει πολλές φορές πολλές θεραπείες για αμυγδαλίτιδες, αλλά δεν θεραπεύονται ποτέ. Και κάποια στιγμή, στον τελευταίο χειρουργό που θα τον δει, στον τελευταίο λαριγκολόγο, θα μπει η διάγνωση της υποψίας του καρκίνου και θα χειρουργηθεί και θα βγει η τεκμηρίωση. Εδώ βλέπουμε ένα άλλο καρκίνο αμυγδαλής, το οποίο έχει προχωρήσει στα παρίθμια μπροστά.
Τώρα, η κλινική εικόνα όσον αφορά τον καρκίνο του στοματοφάριγγα που οφείλεται στον HPV, σε αυτόν που δεν οφείλεται σε HPV, αλλά οφείλεται στο κάπνισμα, είναι πολύ χαρακτηριστική. Σε ασθενείς που δεν έχουν κόλληση HPV και έχουν καρκίνο στοματοφάριγγα, αφορά κυρίως άντρες 55 με 65 ετών, που είναι βαροί καπνιστές ή πότες. Σε αντίθεση με τους καρκίνους στοματοφάριγγα που οφείλονται σε HPV, βλέπουμε πάλι άντρες, κυρίως μεσήλικες, πιο μικρής ηλικίας, οι οποίοι δεν είναι καπνιστές. Παρ' όλα αυτά, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν καρκίνο στο στοματοφάριγγα από HPV έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση και η πενταετής επιβίωση είναι 87% έναντι 36,7% σε αυτούς που είναι από καρκίνο στο στοματοφάριγγα από κάπνισμα και αλκοόλ. Τώρα, όσον αφορά τον απεικονιστικό έλεγχο, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι ασθενείς αυτοί πολλές φορές εμφανίζονται με μεταστάσεις στον τράχυλο, οι οποίες έχουν μια κλασική εικόνα. Είναι κυρίως τραχυλικές κυστικές μεταστάσεις, το οποίο έχει εσωτερικό εκπλακώδες επιθυλίου. Εδώ βλέπουμε το ίδιο περιστατικό, μια κυστική μετάσταση όπως φαίνεται στην αξονική και ένα άλλο περιστατικό όπως φαίνεται κυστική μετάσταση στη μαγνητική. Εδώ ένα περιστατικό στο οποίο στην αξονική φαίνεται, το οποίο αυτό το περιστατικό μάλιστα δεν είχε διαγνωστεί ως καρκίνο στοματοφάριγγα στην περιοχή του στόματος, αλλά ήταν αγνώστη αιτιολογίας, προσήλθε με τη μετάσταση στον τράχυλο, μια μεγάλη νεκρωτική κυστική μετάσταση στον τράχυλο και στον αξονικό φάνηκε, το οποίο δεν ήταν και ψηλαφυτό, ένας μικρός καρκίνος στη βάση της γλώσσας στο εσωτερικό της. Αντίστοιχα, ένα άλλο περιστατικό, αγνώστη πρωτοπαθούς, στο PET, που οδηγήθηκε μετά την εμφάνιση της κυστικής μετάστασης. Βλέπουμε εδώ την κυστική τραχυλική μετάσταση, όπου η πρωτοπαθής αιστεία βρίσκεται σε ένα πολύ μικρό καρκίνο στην περιοχή της δεξιάς αμυγδαλής. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτά τα περιστατικά πολλές φορές μπορούν να διαγνωστούν μόνο όταν κάνουν μετάσταση. Πολλές φορές εμφανίζονται ως αγνώστου πρωτοπαθούς αιστείας, γιατί είναι τόσο μικρές οι μεταστάσεις που δεν είναι πολύ εύκολα εμφανείς. Τώρα, οι θεραπευτικές επιλογές είναι αρκετές. Στο πρώιμο στάδιο είναι εξαιρετικός ο τοπικός έλεγχος και αντιμετώπιση της πάθησης με μονοθεραπεία, είτε με χειρουργείο είτε με ακτινοθεραπεία. Όταν συνοδεύεται με μετάσταση, μάλιστα τότε μπορεί να γίνει λεφαδενικός καθαρισμός στην περιοχή ή ακτινοθεραπεία στη σύστοιχη πλευρά του τραχύλιου. Εδώ βλέπουμε το πλάνο των ακτινολόγων όταν έχουμε ένα περιστατικό το οποίο έχει καρκίνο αμυγδαλής με μεταστάσεις στο τράχυλο. Αυτό είναι το πλάνο της περιοχής της ακτινοβολίας που προσπαθούν ουσιαστικά οι ακτινολόγοι και οι θεραπευτές να προστατεύσουν τους γύρω ιστούς όπως είναι οι παροτίδες και κυρίως ο εγκέφαλος. Τώρα, σε προχωρημένο στάδιο συνίσταται συνδυαστική θεραπεία, είτε με χειρουργία και ακτινοθεραπεία, είτε χειρουργία, ακτινοθεραπεία και χημοθεραπεία. Μάλιστα, σε κάποιες μελέτες φαίνεται ότι σε μερικά περιστατικά, στο οποίο η ακτινοθεραπεία είτε ξεχάστηκε είτε αμελήθηκε από την πλευρά του ασθενούς, η υποτροπή της νόσου έφτασε στο 75%. Στην πενταετία, μάλιστα, σε αυτά τα περιστατικά σε προχωρημένο στάδιο, η υποτροπή κυμαίνεται γενικότερα από 67% έως 93%. Τώρα, κάποια συμπεράσματα όσον αφορά το HPV. Είναι ο πιο κοινός σεξουαλικά μεταδεδόμενος ιός στον άνθρωπο. Η μόλυνση με HPV δεν σημαίνει απαραίτητα εκδήλωση της νόσου. Τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματικός και το πρώτο έβριμα μπορεί να είναι είτε ένα μικρό μόρφωμα ηθήλωμα στην κλινική εξέταση με ενδοσκόπηση ή ένα ανώδυνο ψηλαφυτικό κυστικό μόρφωμα στον τράχυλο. Η απουσία συμπτωμάτων είναι και κύρια αιτία μετάδοσης, γιατί ο ασθενής μπορεί να έχει κολλήσει, να έχει εμφανίσει. Το PAP test που υπάρχει για τον τράχυλο. Η πιθανότητα εμφάνισης νόσου έχει άμεση σχέση τόσο με το φύλο, που είναι πολύ πιο συχνό στους άντρες, όσο και με τον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων, που είπαμε πριν για πάνω από 6, και τις το 6 και το 11 δεν είναι καρκινικά συνήθως, σε αντίθεση με το 16 και με το 18 που είναι καρκινικά και είναι τα χειρότερα. Τώρα, ο καρκίνος του στοματοφάριγγα από HPV έχει πολύ καλύτερη πρόγνωση και καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία σε σύγκριση με τον καρκίνο του στοματοφάριγγα που δεν έχει HPV, που οφείλεται κυρίως στο κάπνισμα και στο αλκοόλ. Η μείωση του συνολικού αριθμού και η προσεκτική επιλογή των σεξουαλικών συντρόφων, η διακοπή του καπνίσματος και η μείωση του αλκοόλ είναι τα βασικά στοιχεία πρόληψης που μπορούμε να κάνουμε για τον καρκίνο του στοματοφάριγγα από HPV. Το μόνο πολλά υποσχόμενο μέσο πρόληψης και μείωση του αριθμού των κρουσμάτων τελικά φαίνεται πως είναι ο γενικός εμβολιασμός κατά το HPV. Ο εμβολιασμός, μάλιστα, εντάσσεται στα περισσότερα εμβολιαστικά προγράμματα των περισσότερων χωρών της Ευρώπης.
Σαν εμβόλια, αυτά που κυκλοφορούν συνήθως είναι το Gardasil που πιάνει τους 4 πιο συχνούς υπότυπους και έχει βγει και ένα καινούργιο, τον Gardasil 9, που έχει 9 υπότυπους. Η Ελλάδα, μάλιστα, είναι ανάμεσα στις ελάχιστες χώρες που συστήνουν τον HPV εμβολιασμό και σε γυναίκες και άνω των 19 ετών. Ενώ γίνονται ήδη πολλές μελέτες που αφορά πολλές χώρες για την αποτελεσματικότητα του προληπτικού εμβολιασμού πριν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλό χειμώνα. Αυτό έγραψα τώρα. Αλλά είναι, ακόμα δεν έχει μπει όμως ως μόνιμη απόλυτη ένδειξη. Εγκρίθηκε πρόσφατα. Έχει παιδιατρικά. Στους εφήβους και σε απόγεια να μπορούν να κάνουν δωρεάν να το πούμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, έτσι, για την Ελλαδίτσα, ότι HPV εμβολιασμό και στα αγόρια και στα κορίτσια. Και μάλλον το πολύ υποσχόμενο αυτό. Για το μέλλον. Έτσι. Μετά τα 14. Μπορούν να κάνουν και αγόρια και... Στο εξωτερικό είναι από 12. Από 12. Αυτό που... Και εδώ από 12 μπορεί να κάνουν... να ρωτήσω κάτι, δηλαδή... Όχι σεξ είναι η λύση, Σεξ... Όχι με... στοματικό σεξ, κυρίως με επιλεγμένους και λίγους συντρόφους. Λίγους και καλούς. Δηλαδή με επιστοποιητικό. Έχεις HPV καθαρότητας. Δυστυχώς αυτά. Άμα βγει το εμβόλιο, νομίζω θα αλλάξουν αυτά. Αλλά τώρα έχουμε τη φοβία που είχαμε παλιά με το AIDS. Με ορειλά εξέταση πριν. Δεν χρειάζεται πρώτα ορειλά εξέταση. Η οποία δυστυχώς πολλές φορές, ακόμα και αυτή όταν είμαι στις κρύπτες ή σε κρυφά σημεία, δεν μπορεί να είναι εύκολα. Η αύξηση του ποσοστού των αντρών έχει σχέση με τη σεξουαλική πρακτική ή υπάρχει κάποιο... Συγγνώμη, είναι η ερώτηση. Το γεγονός ότι οι άντρες έχουν περισσότερο αφορά τη σεξουαλική πρακτική ομοφιλοφιλικού... Όχι, είναι απλώς η επιλογή προς το φύλο συγκεκριμένα. Γιατί αν είδατε το γράφημα, όταν έλεγε πάνω από 6 άτομα, έδειχνε έναν άντρα με γυναίκες σε αυτό. Δεν έδειχνε με άντρες. Δηλαδή, είτε με άντρες είτε με γυναίκες, οι άντρες δυστυχώς έχουν μεγαλύτερη ευθεία εμφάνιση HPV καρκίνου. Είμαστε άτυχοι και σε αυτό το θέμα. Επιλέξαμε το θέμα αυτό για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι έχουμε χάσει νέους ανθρώπους από καρκίνο, HPV, πολύ νέους ανθρώπους, με μεταστάσεις, καρκίνο ομοιβαγής, μεταστάσεις στο τράγυλο. Και το δεύτερο για να στείλουμε ένα μήνυμα, ότι όχι στο σεξ, αλλά με ναι. Και βέβαια θα περνάτε όλοι από τον λαρυγολόγο να σας κάνει ανοιχτότητα. Και πριν και μετά. Πιστοποιητικό φρονημάτων. Ευχαριστούμε πολύ.